Let me tell you something. Life's a bitch. Οι τζαμπατζίδες είναι από τα χειρότερα είδη ανθρώπων που μπορείς να πετύχεις. Οι τζαμπατζίδες θέλουν όλες οι δουλειές μαζί τους να γίνονται τζάμπα, γιατί η συνεργασία είναι από μόνη της ένα θείο δώρο. Φίλε, δεν έχω λεφτά για βίντεο κλιπ, αλλά πες να μου κάνεις τα γρήγορα κάτι εύκολο, αλλά ξέρεις, δυνατό. Και αν πάει καλά, μπορούμε να μοιραστούμε μαζί τα λεφτά από τα views στο YouTube. Ανθρωπέ μου, έχεις τουλάχιστον δικό σου κανάλι? Όχι, θα ανοίξω τώρα ένα που θα βγει το κομμάτι. Θείο δώρο. Ναι, για χαρά παιδιά, είδα έχετε μια μπαντούλα. Εγώ έχω μαγαζί και φέτος νιώθω μεγαλόψυχος. Οπότε ελάτε να παίξετε αν θέλετε Τετάρτη βραδάκι. Φέρτε μαζί όργανα, ηχολήπτη, κονσόλες, ισχύα, όλα ξέρετε εσείς από αυτά. Και αν πάμε καλά και μαζέψετε πάνω από 150 άτομα, θα σας δώσω 50 σεν το κεφάλι. Θείο δώρο. Καλησπέρα, είδα κάνεις επιμέλεια σε βιβλία. Έχω γράψει κι εγώ κάτι. Μπορείς να του ρίξεις μια ματιά και να μου πεις απλά τη γνώμη σου, πώς σου φαίνεται? Είναι 550 σελίδες σε χαρτί α4 με την πιο μικρή γραμματοσειρά του κόσμου. Θείο δώρο. Ναι, γεια σας. Είμαστε μια εταιρεία ισορούχων και θα θέλαμε να μας προμοτάρετε στα βίντεό σας. Μπορούμε αντί για πληρωμή να σας στείλουμε δωρεάν ένα προϊόν. Ναι, ένα τρίπιο δωρακί θα σας στείλουμε από την περσινή κολεξιόν. Είναι μόνο κάποια πρόσφατα δείγματα τζαμπατζίδων. Οι τζαμπατζίδες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που είναι θρασείς και τους ξεφορτώνεσαι γρήγορα γιατί τους παίρνεις χαμπάρι, και σε αυτούς που σου πουλάνε κολλητήλικια, οπότε τελικά τους φορτώνεσαι και βγάζεις τζάμπα δουλειά για ένα φίλο. Ναι, αλλά ξαφνικά εμφανίζονται όλοι αυτοί. Μήπως λόγω της κρίσης. Σκάσε. Φυσικά και δεν εμφανίζονται ξαφνικά. Είναι τα παιδάκια που στο δημοτικό τρώνε από το φαγητό σου, στο γυμνάσιο αντιγράφουν από την κόλλα στα διαγωνίσματα και όταν είστε φοιτητές φορτώνονται στο εξοχικό των γονιών σου, είτε τους θέλεις είτε όχι. Αυτά! Η αλήθεια είναι πως αντιγράφουν πολύ από μένα στο σχολείο. Ναι, και τώρα κυκλοφορούν ελεύθεροι εκεί έξω και κάνουν τέχνη με ξένα κόλυβα. Ξένους γκόμενους. Με μπέρδεψε, σκάσε! Αυτά! Κάντε subscribe στο Bitch Channel αν θέλετε να βλέπετε πιο πολλά Bitch Party και ζωή σε λόγου μας. Εκεί. Με έχει λεφτά στην τράπεζα μου.